πλευρά της κυβέρνησης. Άλλο τόσο πατριδοκάπηλος δεν είναι και ο κύριος Καμένος, ο κυβερνητικός σας εταίρος, ο οποίος υποστηρίζει τα ίδια πράγματα. Ο Καμένος δεν είπε ότι όποιος υποστηρίζει τη συμφωνία είναι προδότης και είναι μειοδοσία η συμφωνία. Ο Καμένος είπε ότι είναι μια κακή συμφωνία, έχουμε διαφωνία. Αναγνωρίζει ο Καμένος ότι έχει στοιχεία από την πολιτική, την τακτική και τη στρατηγική του Βουκουρεστίου και είχε μια στάση η οποία βεβαίως έχει ενοχλήσει πάρα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τον πολεμούν, θα συνεχίσουν να τον πολεμούν, αλλά και ο Καμένος και ο Τσίπρας και αυτή η κυβερνητική πλειοψηφία έχει δείξει ότι όχι μόνο έχει αντοχές, αλλά θα ολοκληρώσει και το βασικό έργο για το οποίο εκλέφτηκε, που είναι το να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Φοβάστε ότι η πίεση που ασκείται στους ανεξάρτητους Έλληνες, γιατί έχουμε τη διαγραφή του κυρίου Καμένου, του Δημήτρη Καμένου, την αποχώρηση της πρώην εκπροσώπου, της κυρίας Παπαδοπούλου. Ήδη κάποια στελέχη από το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων βγάζουν ανακοινώσεις, αποχωρούν. Είχαμε και γεγονότα στα Χανιά χθες, από μερίδα, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Που συγκεντρώθηκαν εκεί, αγαναχτισμένους πρώην οπαδούς των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ή κάποιους που λέγανε. Ναι, λέγανε. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, δεν έχω πάρει την ταυτότητά τους να ξέρω τι είναι. Που αρχίζουν και λένε το γνωστό σύνθημα, το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αυτό το με τους πολιτικούς προδότες κτλ. Αυτό όμως δεν είναι χρυσαυγίτικο σύνθημα και χουντικό. Το αλήτες προδότες πολιτικοί είναι ένα αντιδημοκρατικό σύνθημα, ένα σύνθημα το οποίο εξτομίζεται από φασιστικά χείλη, ένα σύνθημα το οποίο δυστυχώς θα έπρεπε να το καταδικάσουν, όπως θα έπρεπε να καταδικαστούν. Θα αντέξει λοιπόν ο κυβερνητικός σας εταίρος από αυτή την πίεση. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είμαστε λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες πριν το τελευταίο Eurogroup, το οποίο θα επικυρώσει τα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, και λίγες εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση του μνημονίου. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι όχι μόνο αραγής και συμπαγής, αλλά είναι και αυτή που θα βγάλει τη χώρα στο ξέφωτο και με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Άρα δεν βλέπετε κυβερνητικές αναταράξεις. Όχι, γεγονότα, δηλαδή. Δεν κάποιοι ήδη βγάζουν σενάρια για εκλογές. Εντάξει, εντάξει. Τώρα το φθινόπωρο, το καλοκαίρι ενδεχομένως. Θέλω να σας καλέσω να κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα, να πάτε στα φύλλα τα οποία προβλέπουν εκλογές και να δείτε πόσες φορές στο παρελθόν και με πόσες αφορμές και πόσες έτσι δυσίωνες και καταστροφικές προβλέψεις έχουν προβλέψει προσφυγή στην κάλπη. Για να κλείσουμε το θέμα του Μακεδονικού, να πάμε στο άλλο θέμα που είναι την πάσα για το Eurogroup. Θέλω να μου σχολιάσετε τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής. Βλέπουμε την κυρία Γεννηματά, η οποία βρίσκει κάποια θετικά σημεία, αλλά λέει όχι, κακή συμφωνία. Έχουμε τον κύριο Θοδωράκη που έχει διαφορετική θέση. Είδαμε και τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Παπανδρέου, και από τη θέση του ως πρώην πρωθυπουργό, ως βουλευτής, έχει διατυπώσει τις απόψεις του, αλλά και ως επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπου χαιρετίζει αυτή την. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η στάση της κυρίας Γεννηματά προσωπικά είναι, κατά τη γνώμη μου, δύσκολο να εξηγήσει κανείς με πολιτικούς όρους. Διότι βλέπουμε και ακούμε τον κύριο Παπανδρέου να λέει ότι έχει θετικά στοιχεία συμφωνία, τον κύριο Καμίνη να λέει το ίδιο, τον κύριο Θεοδωράκη να λέει το ίδιο, τον κύριο Θεοχαρόπουλο να λέει το ίδιο. Δεν είμαι βέβαιος για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν θέλω να πω κάτι. Κάπου διάβασα ότι. Και αυτό έχει μια τηλεφωνική επικοινωνία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας τοποθετηθεί επίσημα. Ας τοποθετηθεί επίσημα ο ίδιος. Βλέπω το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα να λέει έτσι. Βλέπω τον κύριο Αλβιζάτο, τον συνταγματολόγο, ο οποίος ήταν και επικεφαλής των διαδικασιών της συγκόλησης και της συνεργασίας των δυνάμεων οι οποίες συναποτέλεσαν το κίνημα αλλαγής, να λέει ότι το 80% των ελληνικών θέσεων καλύφθηκε από τη συμφωνία. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυρία Γεννηματά επιλέγει μία πάρα πολύ οξία κριτική και ρητορική απέναντι στη συμφωνία. Δεν είμαι σε θέση να την εξηγήσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάνει τεράστιο λάθος κατά τη γνώμη μου και αυτό θα φανεί και στην πορεία. Πήρα τα ανταλλάγματα, κύριε Υπουργέ. Το ακούω και αυτό, αλλά θα σας έλεγα, έλεγα ότι. Και πρέπει... μάλιστα έχει και μια τελευταία δήλωση, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Βενιζέλος, μια αρθογραφία, που πάλι επαναφέρει αυτό ότι είναι ότι χειρότερο να ανταλλάσσεις θέματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικά θέματα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούν όσοι χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα εναντίον μας και να το ξανασκεφτούν με την εξής έννοια. Δεν σας κλείσαν το μάτι τώρα, κύριε Υπουργέ. Η συμφωνία αυτή είναι καλή για την Ελλάδα. Εάν λοιπόν κάποιοι λένε ότι πήραμε μια καλή συμφωνία για την Ελλάδα και μια καλή λύση για το χρέος, νομίζω ότι θα πρέπει και στο επόμενο βήμα να αναγνωρίσουν ότι αυτή η κυβέρνηση ξέρει να διαπραγματεύεται και να φέρει αποτελέσματα. Τώρα Eurogroup την Πέμπτη. Περιμένουμε. Γίνανε και οι τηλεφωνικές συνδιασκέψεις των υπουργών με τους θεσμούς. Θα έχουμε μια απόφαση. Έτσι φαίνεται. Ή θα πάμε πάλι με μια παράταση και θα αφήσουμε κάποια να τα ξαναδούμε στην πορεία. Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι κανείς δεν θέλει τα πράγματα να προχωρήσουν για μια επόμενη φάση. Θα έχουμε την απόφαση αυτή την Πέμπτη. Ελπίζουμε, πιστεύουμε. Ή θα είναι πάλι.
Ναι, μεν, αλλά... Δεν ξέρω τελικά πόσο γενναία θα είναι. Δεν ξέρω τελικά πόσο γενναία θα είναι. Θα είναι όμως μια απόφαση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας από εδώ και μπρος. Και θα σας έλεγα ότι θα είναι ενδιαφέρον να κάνουμε και μια έτσι άσκηση όταν θα έχουμε τις τελικές λεπτομέρειες της απόφασης για την αναδιάρθρωση του χρέους. Το πόσα θα πλήρωνε η Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια με το χρέος μας να είναι στην κατάσταση του 2014, όπου ο κύριος Σαμαράς έλεγε ότι είναι βιώσιμο και θα φέρει μάλιστα και πιστοποιητικό βιωσιμότητας, και πόσα θα πληρώσει τώρα με βάση την αναδιάρθρωση την οποία πετυχαίνουμε. Κύριε Υπουργέ, γιατί φεύγουμε από την ασφάλεια των μνημονίων, εντός εισαγωγικών το λέω, με τα χαμηλά επιτόκια, να πάμε να βγούμε στις αγορές που έχουμε τις αναταράξεις, είναι πιο ακριβώς ο δανεισμός? Ποιος είναι ο λόγος? Υπάρχει αυτό το επιχείρημα? Υπάρχει και κατατίθεται ευθέως και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να σας πω όμως γιατί κατατίθεται. Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι προτιμότερο να πληρώνεις λίγο επιτόκιο παραπάνω και να έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα άσκησης πολιτικής, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πρόγραμμα αλλά Σαμαρά, ένα σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, δεν θέλει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θέλει να κάνει και άλλες απολύσεις στο δημόσιο, δεν θέλει να προάγουμε τη δημόσια υγεία και ασφάλιση και θέλει να την υποκαταστήσουμε με ιδιωτική υγεία και ασφάλιση. Και όλο αυτό το πακέτο, όλο αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να το επιβάλλει μέσα σε ομαλές συνθήκες. Καταλαβαίνει ότι πρέπει μέσα σε συνθήκες εκβιασμού υπό το βάρος μιας νέας ενδεχόμενης χρεοκοπίας, υπό τις συνθήκες ενός νέου καταναγκασμού, ενός νέου μνημονίου, μόνο τότε έχει πιθανότητες να επιβάλλει το πρόγραμμά της. Αυτός είναι ο καημός τους. Αυτή η έξοδος δεν θα είναι περίπατος, έτσι. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια από κυβερνητικούς βουλευτές και ενδεχομένως κάποιους υπουργούς που λένε ότι να δούμε το θέμα των συντάξεων, να ξαναδούμε κάποιες συμφωνίες. Σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι το τέταρτο μνημόνιο. Δηλαδή, ναι, μεν βγαίνουμε στις αγορές, αλλά έχουμε τα μέτρα τα μνημονιακά τα οποία θα μας ακολουθούν για πολλά χρόνια. Τα μέτρα για τα οποία μιλάτε είναι μέτρα μηδενικού αθροίσματος. Μέτρα, δηλαδή, μάλλον όχι μηδενικού, είναι θετικού αθροίσματος. Δηλαδή, τα αντίμετρα, όπως βγαίνει από τις τελευταίες προβλέψεις, θα είναι περισσότερα από τα μέτρα τα οποία έχουν τώρα ψηφιστεί. Είμαστε λίγες μέρες πριν το Eurogroup. Η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατρανώνει σε όλους τους τόνους και σε όλες τις πλευρές ότι έχει τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί. Βεβαίως, κύριε Παναγιωτόπουλε, τα πάντα ρί και όλα τα προγράμματα τα ξαναβλέπει κανείς υπό το φως και των αποτελεσμάτων. Μπορούμε να ξαναδούμε το θέμα των συντάξεων? Μπορούμε να τα ξαναδούμε αυτά? Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Σας λέω όμως, η Ελλάδα έχει τηρήσει αυτή τη στιγμή τα συμφωνηθέντα. Το λέμε, το ακούνε, το ξέρουν, το γνωρίζουν οι εταίροι μας και κυρίως οι εταίροι οι οποίοι διακρατούν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους. Και βεβαίως όλα τα προγράμματα σχεδιάζονται, επανασχεδιάζονται, επαναξιολογούνται, και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ σαφές. Λοιπόν, πάμε και στα θέματα της αρμοδιότητάς σας, κύριε Παπά. Έχουμε την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 5 σημεία οι τηλεοπτικές άδειες. Έχουμε μια κρεμότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Ναι, ναι. Αλλά φτάσαμε στο τελευταίο βήμα. Θα γίνουν κάποιοι τελευταίοι έλεγχοι τοποθενέσχες. Έχουμε 6 τηλεοπτικές άδειες. Τι σημαίνει αυτό για το τηλεοπτικό τοπίο? Σημαίνει καθαροί κανόνες πλέον. Δηλαδή, μετά από 3 δεκαετίες σχεδόν, για πρώτη φορά η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα αφορά αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Περάσαμε μέσα από 1000 κύματα και νομίζω ότι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι ζητούσαν καθαρούς κανόνες και θα σας έλεγα και αυστηρούς κανόνες και αυστηρή νομοθεσία ως προς το επίπεδο απασχόλησης που πρέπει να έχουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Γιατί να θαλαπερθούμε τόσο καιρό, κύριε Παπά? Γιατί υπήρξε μια έντονη πολιτική σύγκρουση στην Ελλάδα. Είχαμε ένα χρονικό διάστημα το οποίο πραγματικά υπήρχε μια αναταραχή. Ξεκίνησε με τις προθέσεις σας και τον νόμο, είχαμε τις αποφάσεις του Βουλίου της Επικρατείας. Το πισωγύρισμα, βεβαίως, ήταν πισωγύρισμα. Αυτό δεν το κρύβουμε. Ήταν ένα τεράστιο πισωγύρισμα, το οποίο βέβαια κατά τη γνώμη μας δεν έπρεπε να γίνει. Έγινε με οριακή πλειοψηφία στους Συμβούλους. Το σχεδιάσατε σωστά όμως από την αρχή? Δηλαδή, γίναν κάποια λάθη τα οποία τώρα από αυτή τη θέση και με αυτές τις αποφάσεις θα γυρίζατε πίσω και θα λέγατε να άλλαζε αυτό ή το άλλο? Λοιπόν, το τίμημα το οποίο θα λάβει το δημόσιο θα το λάβει επειδή είχε τα αποτελέσματα αυτά που είχε ο διαγωνισμός του καλοκαιριού του 2016. Ήταν το κεκτημένο, δηλαδή. Οι άδειες είναι μετρημένες και όχι άπειρες, όπως λέγανε κάποιοι. Και υπάρχουν βέβαια και τα πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια για την απασχόληση, στον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να τηρούνται, το πρόγραμμα επίσης, τα οποία πρέπει να τηρούνται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Με ρωτήσατε αν κάναμε λάθη.
θα ήταν νομίζω αφελές εκ μέρους μου να σας πω ότι είμαστε αλάθητοι συνολικά και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μεγάλο λάθος δεν κάναμε όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είχαμε μια στρατηγική η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ολοκλήρωσή της και έχει δικαιωθεί μια προσπάθεια, όχι προσωπική, όχι της κυβέρνησης, αλλά νομίζω προσπάθεια της κοινωνίας, των πολιτών, των εργαζομένων στα μίντια, οι οποίοι απέτησαν από την κυβέρνησή μας και να ανοίξει η ΕΡΤ και η ιδιωτική τηλεόραση να έχει κανάλια με άδειες. Ναι, όμως, μήπως κλείσατε το μάτι στους ιδιοκτήτες με τη μείωση του φόρου διαφήμισης? Γιατί μειώσατε το φόρο διαφήμισης, κύριε Υπουργέ. Άρα, τους μειώσατε, τους περιορίσατε τις δαπάνες τους, έτσι. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ακούστε να δείτε. Ο φόρος διαφήμισης ψηφίστηκε το 2010. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι το 2015. Δυστυχώς ήταν ένας φόρος ο οποίος ψηφίστηκε και δεν καταλογίστηκε. Ακούω και αλλού την κριτική ότι τα κανάλια δεν πλήρωσαν στη δική μας διακυβέρνηση. Είναι ψέμα, λάθος και δεν πρέπει να λέγεται. Ζήτησα προχθές τα τελευταία στοιχεία. Αν ήξερα ότι θα με ρωτάγατε, θα τα είχα και μαζί μου. Τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια έχουν πληρώσει από το 2015 και μετά 140 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο διαφήμισης. Δεν είναι λίγα λεφτά. Είναι περίπου 40 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι περίπου όσα λεφτά πληρώνουν, θα πληρώνουν από εδώ και μπρος για τις τηλεοπτικές άδειες. Εμείς μειώνουμε αυτό το φόρο γιατί? Γιατί λέμε, βάζουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη για την απασχόληση. Βάζουμε ψηλά τον πύχη για το πρόγραμμα. Δεν θέλουμε τα κανάλια να είναι μη βιώσιμες οικονομικές μονάδες. Δεν θέλουμε κανάλια που ζουν επειδή οι ιδιοκτήτες τους μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να πάρουν δανεικά με αέρα. Θέλουμε κανάλια που παράγουν προϊόν, κανάλια που παράγουν απασχόληση και πιστέψτε με, έχουμε δει, έχουν παραχθεί διαμάντια στη δημιουργία της ελληνικής τηλεόρασης νομίζω. Και μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου πραγματικά μπορούμε να επανακάμψουμε και στο χώρο της μυθοπλασίας συνολικά, αλλά και, και η απασχόληση να αποκατασταθεί σε αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο περιβάλλον. Ηρίστον εμπαρόδο, 6 κανάλια με 400 εργαζόμενους τουλάχιστον, μιλάμε για 2.400-2.500 εργαζόμενους. Τη στιγμή που τώρα που μιλάμε είναι 1.800 σε όλα τα πανελλαδικά κανάλια. Ήταν προσωπική υπόθεση αυτό με τις τηλεοπτικές άδειες? Σας στήχησε προσωπικά όλη αυτή η διένεξη? Γιατί είχαμε σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, ακούστηκαν πάρα πολύ βαριά πράγματα. Προφανώς με στεναχώρησε. Ήσασταν ο καναλάρχης. Προφανώς με στεναχώρησε. Για κάποια μέσα. Αυτό λέτε μόνο. Δηλαδή, φασίστα με είπανε. Φασίστα με είπανε. Εντάξει. Αλλά... Ήταν προσωπική υπόθεση του Νίκου Παπά, δηλαδή. Δεν ήταν προσωπική υπόθεση του Νίκου Παπά. Αν ήταν προσωπική υπόθεση του Νίκου Παπά, τον Νίκου Παπά θα τον είχαν αδειάσει στην πρώτη στροφή και θα είχαμε πάει παρακάτω. Ήταν μια συλλογική απόφαση της κυβέρνησής μας, την οποία δείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι και την πήγαμε μέχρι το τέλος. Αλλά το ότι έτσι μένει και μια πίκρα στο στόμα μένει. Με την έννοια ότι υπήρχαν στιγμές οι οποίες καλό θα ήταν να έχουν αποφευχθεί. Αλλά... Σκεφτήκατε ποτέ να παραιτηθείτε σε αυτή την σύγκρουση? Κοιτάξτε, να λάβετε την ευθύνη και να πείτε... Κύριε Παναγιωτόπουλε, όλων μας η παραίτηση, όλων μας και ανά πάσα στιγμή είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, έτσι ορίζει το Σύνταγμά μας, έτσι λειτουργούμε όλοι μας και νομίζω ότι τα πράγματα έτσι όπως εξελίχθηκαν δικαιώνουν την κυβέρνηση συλλογικά. Τελικά όμως νομίζω ότι ένα μάθημα στην πολιτική είναι ότι χρειάζεται υπομονή. Και επειδή είμαστε στην ΕΡΤ, θα μπορούσα να μην σας κάνω αυτή την ερώτηση. Εάν σας προβληματίζει οι επιθέσεις, αν σας προβληματίζουν οι επιθέσεις που δέχεται η ΕΡΤ, και στοχευμένα και συγκεκριμένα πολλές φορές, και με κάθε ευκαιρία πια, είναι έργα όμνες η ΕΡΤ, θα έλεγα, για κάθε χρήση, ακόμα και στην τελευταία συνεδρίαση της πρότασης δυσπιστίας που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, την αποκάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης ταλέπορη την ΕΡΤ. Ναι, εντάξει. Σας προβληματίζει μήπως δεν γίνεται κάτι σωστά? Πώς κοιτάξτε να δείτε, η ΕΡΤ τώρα με φαίνεται και σε σχετικά δύσκολη θέση, αλλά η ΕΡΤ πάντα θα έχει περιθώρια να βελτιωθεί. Αυτό που προβληματίζει όμως κάποιος είναι ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει σταθεί στα πόδια του, παίρνει κομμάτι της τηλεθέασης, είναι στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, είναι στα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα και δείχνει ότι μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν μπορούν να κάνουν. Τώρα ακούω από τον κύριο Μητσοτάκη ότι η ΕΡΤ θα ζήσει, λέει, με το μισό ανταποδοτικό κόστος. Παρακάμπτω το γεγονός ότι το ανταποδοτικό τέλος ήταν στο 4,25 και η ΕΡΤ, ενώ μας λέγανε ότι δεν θα βγαίνει, βγαίνει με 3 ευρώ ανταποδοτικό τέλος. Αλλά αυτά νομίζω είναι δικαιολογίες, διότι φαντασιώνονται
ένα νέο Ιούνιο του 2013, ο οποίος σας διαβεβαιώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή σας ημέρα, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν,